Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο Infotainment. Εδώ θα είμαστε μία ώρα μαζί να δούμε τα θέματα της ημέρας. Παρασκευή σήμερα, τέλος της εβδομάδας, οπότε θα είναι η εκπομπή λίγο χωρισμένη. Θα δούμε τι συμβαίνει τώρα, τι συμβαίνει σήμερα, τι έχει γίνει από το πρωί. Και ασφαλώς το θέμα της ημέρας είναι οι μαρτυρίες των τριών γυναικών που καίνε τον δολοφόνο του Παύλου Φίσα, τον Γιώργο Ρουπακιά, διότι είναι εκείνες που κατάθεσαν καρέ το σκηνικό αυτό που έφερε το τραγικό θάνατο του νεαρού. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Βλαχουτσάκο και την αίθουσα σύνταξης, να ακούσουμε και να μάθουμε ακριβώς τι περιέχουν αυτές οι καταθέσεις των τριών γυναικών και ποια είναι τα σημεία αυτά στα οποία θα δώσει δηλαδή βάση και η αστυνομία όσο αφορά τις περαιτέρω έρευνες και ασφαλώς και αυτό θα διατυπωθεί και στο κατηγορητήριο που θα βγει προς τον Γιώργο Ρουπακιά. Παναγιώτη. Ναι, καλησπέρα Κίμη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές της Λόρας της Ζούγκλας. Πράγματι είχαμε τις αυτές τριών γυναικών, δύο νεαρών κοριτσιών, δύο φοιτητριών συγκεκριμένα που ήταν μπροστά στο περιστατικό, ναι, αλλά και την κατάθεση της κοπέλας η οποία ήταν στην ομάδα της ομάδας Δίας, συμμετείχε στην ομάδα Δίας. 24χρονη αστυνομικός, ναι. Η οποία συνέλαβε κιόλας, η οποία μάλλον βοήθησε στη σύλληψη του δράστη του Γιώργου του Ρουπακιά. Λοιπόν, όσον αφορά την αστυνομικό, την 24χρονη, αυτή ανέφερε ότι όταν φτάσαμε στο σημείο, μα είπαν ότι κάποιοι έχουν έρθει στα χέρια, έτσι περιγράφει την αρχή την κατάσταση και ότι είναι θέμα ομαδών, ότι ήταν στα χέρια λόγω του μάτς Ολυμπιακού Paris Saint-Germain, αλλά τώρα έχουν φύγει και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Ενώ λέει τα πράγματα ήταν ήρεμα, βλέπουμε λέει ξαφνικά τα 30-40 άτομα που σας είπα πριν, κάποια από αυτά, 10-15 άτομα, να πηγαίνουν λίγο από την Κεφαλινία προς την Τζαλδάρη. Τρέξαμε και εμείς από πίσω, γιατί είδαμε ότι στην Τζαλδάρη κάποια άτομα συμπλέκονταν μεταξύ τους. Φωνάξαμε να ηρεμήσουν και πράγματι σταμάτησαν να χτυπιούνται. Μόνο δύο άντρες συνέχισαν να χτυπιούνται. Γι' αυτό λέει εγώ μαζί με έναν συναδελφό μου από άλλη ομάδα πήγαμε να τους χωρίσουμε. Πιάσαμε τον ένα από τους δύο, τον πιο νεαρό, και τον τραβήξαμε για να τον χωρίσουμε. Με το που τον τραβήξαμε, yeah, αυτός που είχε πιάσει για να τον χωρίσουμε φώναξε με μαχαίρωσε. Και εκεί λοιπόν λέει η κοπέλα ότι πράγματι είδαμε την μπλούζα του στην περιοχή της κοιλιάς να έχει αίματα. Yeah. Ο άλλος σηκώθηκε να φύγει να μην τρέχει τίποτα. Αυτός που είχε μαχαιρωθεί όμως φώναξε αυτός με μαχαίρωσε που πας να φύγεις, δίνοντας αυτόν που μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα τον είχε μαχαιρώσει. Τότε λοιπόν οι δύο συναδελφοί τους, οι δύο συναδέλφοι της, πήγαν και κινητοποίησαν το άτομο που τους έδειξε το θύμα, του πέρασαν χειροπέδες, την ώρα που αυτός είχε ρίξει την πόρτα του αυτοκίνητου και ετοιμαζόταν να μπει μέσα. Δεν προέβαλε, όπως λέει η κοπέλα, καμία αντίσταση και μάλιστα όταν τον ρώτησε ο συνάδελφος γιατί το χτύπησε, αυτός του απάντησε: γιατί χτύπησε κάτι δικούς μου. Έτσι δηλαδή δικαιολογήθηκε ο δράστης, έτσι δικαιολογήθηκε, ναι, ο Γιώργος Ρουπακιάς. Αυτό συνδέεται ασφαλώς και με τους ισχυρισμούς του δράστη ότι βρισκόταν σε άμυνα. Ακριβώς. Κάτι όμως το οποίο από το σύνολο των μαρτυριών δεν προκύπτει ακριβώς, Παναγιώτη. Όχι. Αυτό όπως καταλαβαίνουμε και όπως έχουμε δει μέσα από την δικογραφία δεν προκύπτει. Αυτό που προκύπτει ως τώρα είναι ότι ο δράστης πράγματι ήρθε στην συμπλοκή με το θύμα μαζί, ναι, με άλλα άτομα. Και κάποια στιγμή λοιπόν έβγαλε το μαχαίρι και το μαχαίρωσε. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι ήταν εμβρασμό, ότι ήταν σε άμυνα, ότι φοβότανε και αναγκάστηκε να τραβήξει μαχαίρι έτσι ώστε να αμυνθεί, έτσι ώστε να προστατεύσει τη ζωή του. Τουλάχιστον όπως φαίνεται μέχρι τώρα από τις καταθέσεις που έχουν δοθεί. Γιατί και οι δύο φοιτήτρες, ναι, οι οποίες κατέθεσαν εχθές, είναι πολύ αποκαλυπτικές. Είπανε, ξέρω εγώ, ότι καθόρισαν σε μια στάση λεωφορείου, είδανε κάποιον άνθρωπο, είδανε και μια συμπλοκή, ακούσανε ότι πρόκειται για φασαρία για λόγους ποδοσφαιρικούς, λόγω, ναι, του αγώνα Ολυμπιακού Paris Saint-Germain και συνεχεία λέει ήταν άλλα 20 με 30 άτομα να κυνηγάνε 6 αυτά άτομα τα οποία ήταν αγόρια η κορίτσια στην οδό Παναγή Τσαλδάρη. Βέβαια να πάμε τώρα και στην κατάθεση της 24χρονης της, που ήταν μαζί στην σύλληψη. Λέει εδώ, επειδή έχω και εγώ το πρωτοσέλιδο του zoogla.gr μπροστά μου αυτή τη στιγμή, όπου και εσείς μπορείτε αναλυτικά να διαβάσετε αυτά τα οποία κατέθεσαν οι τρεις γυναίκες. Λέει όμως ότι στο σημείο αυτό που βρισκόμασταν δεν υπήρχε πολύ φως, οπότε δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε καλά τα άτομα. Έτσι λέει η αστυνομική. Ναι, έτσι λέει η 24χρονη. Ναι. Δεν μπορούσαν, λέει, λόγω του χαμηλού φωτισμού να δουν πόσα άτομα ήταν και τι ακριβώς φάνανε. Ναι. Γι' αυτό και συνεχεία πήγαν στο σημείο και όπως λέει η 24χρονη, η κατάσταση λέει όταν πήγαμε εκεί ήταν πολύ ήρεμη. Κάποια στιγμή όμως λέει μας πλησίασε κάποιος ο οποίος μας είπε ότι είναι συνάδελφος και ότι τα πράγματα είχαν ηρεμήσει. Όταν λέει ρωτήσαμε τι είχε συμβεί, μας είπε ότι κάποιοι είχαν παρεξηγηθεί με καφετέρια για το μάτσο Ολυμπιακού Paris Saint-Germain. Αλλά λέει τώρα έχουν φύγει και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Ξαφνικά λοιπόν λέει μετά η κοπέλα ότι ενώ τα πράγματα ήταν ήρεμα, είδαμε 30-40 άτομα
να πηγαίνουν προς την κεφαλαιονία, προς τη Σαλτάρη. Εκεί λοιπόν αρχίζει η συμπλοκή, εκεί καταλαβαίνουν ότι κάτι άλλο έχει συμβεί και εκεί είναι που η ομάδα αυτή σπέβδει στο σημείο προκειμένου να δει τι έχει συμβεί, ποιος μαλώνει με ποιον και διαπιστώνει λοιπόν εν συνεχεία ότι ο άτυχος, ο Παύλος ο Φίσας, έχει μαχαιρωθεί στην περιοχή της Κοιλιάς και δείχνει στην ουσία τον δολοφόνο του, τον Γιώργο Ρουπακιά, όπου και συλλαμβάνεται επί τόπου. Παναγιώτη, οι δύο φοιτήτρες που κατέθεσαν επίσης, σε ποιο σημείο βρισκόντουσαν? Οι φοιτήτριες βρισκόντουσαν σε μια καφετέρια, ναι. Και είδαν το περιστατικό. Συγκεκριμένα, όπως μάθαμε, καθόντουσαν σε ένα παγκάκι και καταλάβαν ότι κάτι έχει συμβεί. Γύρω λίγο σε 11:15 το λέει μία από τις δύο, όταν λέει τελείωσε ο αγώνας του Ολυμπιακού, ακούσαμε λέει πολύ φασαρία από τον κάθε το δρόμο και κατευθείαν είδαμε 6 με 7 άτομα, αγόρια και κορίτσια, να τρέχουν λίγο στην Ταλδάρη και να φωνάζουν και άλλα 20 με 30 άτομα να τους κυνηγούν. Τα 20-30 άτομα, να αναφέρουμε ότι πρόκειται για μέλη της Χρυσής Αυγής, τον ένα μάθηκε κοπέλες, ότι είχαν κρυσμένα κεφάλαια λέει και φοράγανε κάποιες μαύρες μπλούζες. Και κάποιοι από αυτούς και κάποια παιδιά παραλλαγής. Ωστόσο, λένε, δεν μπορούσαν να διακρίνουν με τα άσπρα γράμματα της μπλούζας, δηλαδή δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι λένε οι μπλούζες. Προφανώς λέγανε χρυσή. Πάντως η περιγραφή ήταν συγκεκριμένη. Στα 20-30 μέτρα λέει, από εκεί που καθόμασταν, οι μαυροφορεμένοι πρόλαβαν τρία παιδιά από το πρώτα και πιάστηκαν στα χέρια. Έβλεπα λέει ότι χτυπάγανε πολύ, έριχναν μπουνιές και κλωτσιές. Κάποια στιγμή λέγεται από πίσω μου ένα σημείο μακρύ αυτοκίνητο να πηγαίνει ανάποδα στην Λιαρδάρη και να σταματάει σχεδόν μπροστά από τη στάση του λεωφορείου που στεκόταν το ένα από τα δύο παιδιά. Ο οδηγός αυτοκίνητου κατέβηκε και πήρε αγκαλιά το παιδί και κάτι έκανε. Τότε λέει ήρθε η αστυνομία και βγήκε ο συνοδηγός από το αυτοκίνητο, προσπάθησε να χτυπήσει έναν αστυνομικό και μετά έφυγε τρέχοντας. Το σημαντικό σημείο σε αυτό είναι ότι, όπως λένε οι κοπέλες, τελικά το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο κ. Ρουπακιάς είχε και συνοδηγό. Δεν έφτασε μόνος του. Υπήρχε και ένας άλλος άντρας. Όπου σύμφωνα με τη μαρτυρία των κοριτσιών βγήκε έξω από το αυτοκίνητο, πήγε να χτυπήσει έναν αστυνομικό και εν συνεχεία έφυγε τρέχοντας. Ο έτερος, ο γιος Ρουπακιάς, όπως καταθέτουν εδώ οι μάρτυρες, πήρε λέει αγκαλιά το παιδί λέει, και κάτι έκανε. Προφανώς αναφέρει στο γεγονός ότι τον πήρε αγκαλιά και τον μαχαίρωσε. Γι' αυτό λέει ότι τότε άκουσα λέει, το παιδί που πήρε αγκαλιά ο οδηγός πριν να φωνάζει πολύ δυνατά, με έχει μαχαιρώσει, με μαχαίρωσε δίπλα στην καρδιά, αυτός είναι. Προφανώς αναφέρεται στον Παύλο τον Φίσα, ο οποίος έδειχνε τον δολοφόνο του. Είναι λεπτομέρειες, ναι, ανατριχιαστικές. Ναι, ρίχνουν πολύ φως στην υπόθεση. Ακριβώς, αλλά είναι πολύ σημαντικές ότι υπήρξαν άτομα τα οποία εξ αποστάσεως, γιατί οι δύο φοιτήτρες ήταν σε μία απόσταση ασφαλείας, πολύ κοντά, αν θέλεις, οπότε μπορούσαν με απόλυτη ηρεμία και ας πούμε καλό οπτικό πεδίο να δουν αυτό που συνέβη. Ακριβώς. Γι' αυτό και είναι τόσο καταλυτικές, παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο, είναι τόσο σημαντικές οι καταθέσεις τους. Και μπορούσαν να καταθέσουν και κάποιες λεπτομέρειες, τις οποίες ίσως κάποιος ο οποίος θα εμπλέκεται στην φασαρίδα θα μπορούσε ας πούμε, να έχει προσέξει. Βέβαια. Εκείνες ήταν, όπως είπα, σε μία απόσταση ασφαλείας και μπορούσαν να δουν πράγματα που δεν μπορούσαν να δουν ίσως οι αστυνομικοί που προσπαθούσαν να χωρίσουν τα άτομα ή κάποιοι άλλοι που ήταν πιο κοντά και ήταν μέσα, ας πούμε. Όπως για παράδειγμα, όπως είπαμε πριν, ότι στο αμάξι υπήρχαν δύο άτομα και όχι ένα. Δεν ήταν μόνο ο Ρουπακιάς, είχε και συνοδηγό. Α, μάλιστα. Οπότε άλλο ένα στοιχείο. Βέβαια, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό για σημείο. Για τον συνοδηγό, τι γνωρίζουμε. Ορίστε. Για τον συνοδηγό. Για τον συνοδηγό, τίποτα. Όπως καταθέτουν, χτύπησε λέει, ένα αστυνομικό, προσπάθησε μάλλον να το χτυπήσει και εν συνεχεία τράπηκε σε φυγή. Αναζητείται, πρέπει να πούμε εμείς. Προφανώς θα έχουν δοθεί και κάποια στοιχεία για το αυτοκίνητο και δηλαδή για το μέσο διαφυγής κτλ. Βέβαια. Παναγιώτη, σίγουρα θα αναμείνουμε τώρα την συνέχεια και το κατηγορητήριο. Βέβαια. Και αν θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένο και τον ισχυρισμό του δράστη ότι ήταν άμυνα, μάλλον καταρρύπτεται. Καταρρύπτεται πανηγυρικά μάλιστα. Μάλιστα, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Εμείς πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με έτσι ένα θέμα που σας ενδιαφέρει για το Σαββατοκύριακο. Έχει να κάνει με την έξοδό σας, διότι έχουμε πάρα πολλές ταινίες που μπορείτε να δείτε. Ο καιρός, πρέπει να σας πω την αλήθεια, μεν καλά κρατεί ακόμα, οπότε και μία βόλτα ίσως στην Ήπεθρο θα ήταν μία καλή ιδέα. Αλλά και οι ταινίες έχουν μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα, οπότε μείνετε κοντά μας να σας τις παρουσιάσουμε. Θα έχουμε και τον Νίκο τον Αρώνη στην τηλεφωνική γραμμή για να μας πει έτσι τις λεπτομέρειες και τα tips. Μείνετε κοντά μας. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας.
Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. From the streets of Miami to presenting at the Grammys, con el Mulito de Jennifer. Maybe now you understand. Mr. Worldwide, Red One, and the beautiful Jennifer Lopez. We're back for a three-peat. Hi, Jenny, mira que tan loco. Yo me lo como como pastelito coco. I get stupid on a beat, see, whoa, whoa. I got mames, mames by the boatloads. Yo tengo la canilla y el mojo. I'm saying dale, she's screaming YOLO. She's Little Red Riding Hood and guess who's el lobo? Me la como. Whose name is global and known? Whose name's on the check and the ad and the O? Whose name's on the blimp with the world is yours? Whose name's on schools? Slam for so. I know it's hard to understand how a boy grew to a man, man turned to a brand. But guess what, here I am, Jenny from the block, let's rock with the plan. You push me harder, I'll do the same. Boy, I wanna feel ya in every way. Don't even wonder, it's just a game. We're rocking body to body, let's go insane. I hit the spotlight all night, ready to go. Give you a hot night, so tight, ready to blow. I'm in the spotlight all night, ready to go. Give you a hot night, so tight.
done it. She's the reason that women run it. Bet this on a Grammy. Τζένιφερ Λόπες, λοιπόν, επιστρέφουμε στο στούντιο και πάμε να δούμε πώς εκδικήθηκε ο Μπιλ Κλίντον, τον τραγουδιστή των U2, τον Μπόνο, διότι υπήρχε κάτι, εν πάση περιπτώσει, και έπρεπε και εκείνος να ανταποδώσει και να τον εκδικηθεί, ασφαλώς πάντα με χιούμορ. Και έχω εδώ μπροστά μου το θέμα που βρήκαμε στο govastileto.gr, το γυναικείο site που έχει όλες τις αποκλειστικές πληροφορίες για σας, οπότε και εσείς μπορείτε να μπείτε στο govastileto.gr, όπου θα βρείτε θέματα που αφορούν τη γυναίκα, το παιδί και ασφαλώς ό,τι άλλο έχει επικαιρότητα όσον αφορά τα lifestyle θέματα και όλα αυτά που αξίζει να τα δούμε και αυτά. Πάμε όμως τώρα να δούμε αυτό το βιντεάκι της εκδίκησης του Bill Clinton, την οποία από ό,τι φαίνεται το είχε άχτη, έπρεπε να την πάρει αυτή την εκδίκηση, διότι ο Μπόνο σε μία εκδήλωση πριν δύο μέρες στο πλαίσιο του Clinton Global Initiative, όπου ήταν καλεσμένη και η Christine Lagarde, ο Μπόνο είχε πάρει το μικρόφωνο και είχε μιμηθεί τον Bill Clinton. Αυτό δεν μπορούσε να το αφήσει έτσι. Οπότε τώρα πήρε την ευκαιρία όταν ήταν καλεσμένος στο στούντιο του CNN και για να δούμε τι έγινε. He walked into the Oval Office and I thought it was a member of his own road crew. He wasn't really dressed right. Actually, I felt like the rock star on that occasion. But together, you know, we did this drop the debt thing, and my God, there's 51 million children going to school in Africa because of the drop the debt thing. That's pretty good, isn't that right? It's pretty good, isn't it? Now, first of all, what was your reaction when you heard Bono pretending to be you? It was pretty good. You know, we've been friends a long time, and it's not the first time he's made fun of me. But he's getting better at it. Your daughter just informed me, in fact, all of us, that you do a pretty good Bono impression. This is your chance, Mr. President. Well, I'm Irish, you know. And we Irish, we can imitate anybody. But alas, I've been singing so long and screaming loud at these concerts that I'm hoarse. So I got to be careful with my voice. That's why all my charities only have three-letter names. Μάλιστα, δεν τα πήγε και άσχημα ο Bill Clinton, η αλήθεια είναι, και νομίζω ότι γενικά φαίνεται να είναι της μόδας η πολιτική του εξωτερικού τουλάχιστον να θέλουν να τσαλακώνονται, ίσως για να γίνονται πιο συμπαθείς έτσι προς τον κόσμο. Εγώ πάντως αυτό έχω παρατηρήσει, ότι γενικά τους αρέσει πλέον και να δείχνουν κάποιες ευαισθησίες, συναισθήματα, χιούμορ κτλ, ενώ παλιά, αν θυμηθούμε, ήταν τα πράγματα λίγο πιο αυστηρά. Τον λένε ακόμα Mr. President, έτσι. Του έχει μείνει ο τίτλος. Να, βλέπουμε εδώ το θέμα από το govastileto.gr, το site που βρίσκεται όλες τις πληροφορίες γύρω από το lifestyle, τη γυναίκα, την οικογένεια, το παιδί, την ψυχολογία, την αστρολογία, τη μαγειρική και πολλά πολλά άλλα. Λοιπόν, αξίζει λοιπόν να μπαίνετε και να ενημερώνεστε για τα θέματα αυτά. Πάμε όμως τώρα να ρίξουμε μια ματιά στις κινηματογραφικές πρεμιέρες και τις ταινίες που μπορούμε να δούμε από αυτή την εβδομάδα. Και θέλω να καλησπέρισω στην τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Αρώνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, αρκετές είναι οι ταινίες αυτή την εβδομάδα, Νίκο. Και ναι, έχω έτσι μεγάλη αγωνία να δω ποιες ταινίες είναι, γιατί
Να σου πω την αλήθεια, έχω στο πρόγραμμα να πάω να δω καμία ταινία. Είδα και μία την περασμένη εβδομάδα, είχα πάει και είχα δει τη θλιμμένη Jasmine. Μάλιστα. Εντάξει, μια ιδιαίτερη ταινία του Woody Allen, θα έλεγα. Ναι. Γιατί το λες έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι εγώ ενθουσιάστηκα, ναι. Αλλά ναι, ήταν μια καλή ταινία. Εγώ ενθουσιάστηκα με πράγματα που έχω δει, για να είμαι ειλικρινής, στις νύχτες πρεμιέρας. Ναι. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με το Fruitvale Station, που είναι μια αληθινή ιστορία, μια αληθινή ιστορία μιας δολοφονίας ενός μαύρου από κάποιους αστυνομικούς. Mm-hmm. Και ήταν τόσο ωραία κινηματογραφημένο που ένιωθα ότι το περιστατικό, ενώ έχει συμβεί πριν κάποια χρόνια, το έβλεπα μπροστά μου όπως ακριβώς συνέβη. Ναι. Πώς λέγεται η ταινία, Νίκο? Η ταινία λέγεται Fruitvale Station. Ναι. Mm-hmm. Έκανε πρεμιέρα στις νύχτες πρεμιέρας. Όπως επίσης έκανε πρεμιέρα και μια ταινία που την είδα και επίσης μου άρεσε, ενώ δεν περίμενα ότι θα μου αρέσει τόσο πολύ. Η ταινία για τη ζωή της Linda Lovelace, της γνωστής πορνοστάρα του Βαφή Λαρίγκη και ναι. Το θέμα δεν περίμενα ότι θα με ενθουσίαζε, αλλά ήταν δοσμένο με τέτοιο τρόπο. Μια προσέγγιση εντελώς προς τον χαρακτήρα της συγκεκριμένης πορνοστάρ και στα βιώματα που είχε σαν άνθρωπος, που επίσης μου άρεσε ιδιαίτερα. Mm-hmm. Τώρα από πρεμιέρες της αίθουσης έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, πριν πάμε τώρα σε αυτές που κάνουν τώρα πρεμιέρα, να σε ρωτήσω πώς πάει η ταινία του Steve Jobs. Δεν την έχω δει. Πρακτικά φαντάζομαι ότι θα πηγαίνει καλά. Δεν έχω στοιχεία για το πώς πηγαίνει πρακτικά. Σαν ταινία πώς είναι? Είναι κατώτερη του αναμενομένου. Όλοι πιστεύαν ότι ο Άστον Κούτσερ θα πιάσει το ρόλο του Steve Jobs, δηλαδή τον είχαν ικανό για να μπορέσει να υποδηθεί ναι. το Steve Jobs, αλλά τελικά μένει. Τι δεν σου άρεσε, τι ήταν αυτό που δεν σου άρεσε? Μένει σε ένα πολύ επιφανειακό επίπεδο. Mm-hmm. Ο Κούτσερ νομίζω ότι κάνει μεγάλη προσπάθεια να αποβάλει αυτή την παιδικότητα που έχει από πάνω του, mm-hmm. και αυτό τελικά του γύρισε boomerang. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή από ό,τι τον έχουμε δει. Μέχρι στιγμής κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές του παρουσίες, έχει μια παιδικότητα, μια αφέλεια πάνω του στον τρόπο που παίζει. Προσπάθησε πολύ να το αποβάλει αυτό και αυτή η υπερπροσπάθεια νομίζω του γύρισε. Δεν μπόρεσε να εμβαθύνει όσο θα μπορούσε. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι φταίει το σενάριο, μάλλον, ή. Είναι συνδυασμός αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς να επιρρύψεις ευθύνες μόνο σε έναν ή να πεις φταίει αυτός. Υπάρχουν άνθρωποι που τους άρεσε, αλλά σε γενικές γραμμές. Όσους ανθρώπους έχω μιλήσει εγώ δεν ενθουσιάστηκαν. Ναι. Εντάξει, φαντάστηκα ότι δεν θα πήγαινε πολύ εις βάθος αυτή η ταινία, γιατί η εταιρεία Κολοσσός υπάρχει ακόμα, πρέπει να πουλάει τα είδη της, τα κομπιούτερ, τα τηλέφωνα κτλ. Και σίγουρα δεν θα βλέπαμε, ας πούμε, κάτι ανατρεπτικό ή κάτι που θα έβλαπτε, ας πούμε, το brand, έτσι δεν είναι? Το θέμα, εντάξει, η ταινία έχει να κάνει με το πώς την έστησε την εταιρεία επί της ουσίας ο Steve Jobs, μετά βρέθηκε εκτός εταιρείας και μετά η εταιρεία ξαναγύρισε και του είπε «Έλα, σε χρειαζόμαστε, τελικά δεν μπορούμε χωρίς εσένα». Ναι. Δηλαδή, από αυτήν την άποψη, δείχνει το πόσο σημαντικός ήταν ο Steve Jobs για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Από την άλλη, όμως, έχει ιδιαίτερα αργό ρυθμό. Δηλαδή, είναι μια ιδιαίτερα αργή ταινία, ενώ θα μπορούσε να έχει λίγο πιο γρήγορο ρυθμό, να είναι λίγο πιο ενδιαφέρον. Ωραία, ας πάμε να τη δούμε λοιπόν κι εμείς, Νίκο, να. Καλό είναι να βλέπει ο κόσμος για να έχει δική του άποψη, έτσι. Σωστά. Λοιπόν, πάμε τώρα στις ταινίες αυτής της εβδομάδας. Λοιπόν, πρώτη ταινία είναι που έκανε πρεμιέρα χθες, μάλλον. Mm-hmm. Έχει τίτλο Παράδεισο της Πίστης και είναι δημιούργημα ενός αυστριακού σκηνοθέτη, του Ούλριχ Σίντλ. Είναι μέρος μιας τριλογίας με τον τίτλο. Η τριλογία αυτή έχει τον τίτλο Παράδεισος. Ναι. Στην κάθε ταινία είναι μια ηρωίδα, μια γυναίκα από την ίδια οικογένεια πρωταγωνιστή. Σε αυτή την ταινία λοιπόν, στον Παράδεισο της Πίστης, βλέπουμε, να τονίσω εδώ πέρα ότι η συγκεκριμένη ταινία πήρε και το ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο επίσημο διαγωνιστικό φεστιβάλ της Βενετίας το 2012. Και να πούμε ότι η συγκεκριμένη ταινία έχει να κάνει με μια γυναίκα η οποία είναι θρησκόληπτη. Ναι. Έχει ξεκινήσει μια δική της σταυροφορία σταυροφορία των εισαγωγικών, έτσι, να αναφέρει ξανά την καθολική πίστη στο προσκήνιο, στην κοινωνία,
και η ίδια ταυτίζεται με τα πάθη του Χριστού, μέχρι τη στιγμή που στην όλη της αυτή προσπάθεια επιστρέφει στη ζωή της ο πρώην άντρας της, ο οποίος είναι Αιγύπτιος, μουσουλμάνος και καθυλωμένος σε ένα πυρικό καροτσάκι. Ωραία, για πάμε να δούμε το τρέιλερ, Νίκο. Μου φαίνεται λίγο αρκετά βαριά, έτσι. Όχι, είναι θα έλεγα ότι η ταινία είναι κωμικοτραγική. Έχει πάρα πολλά στοιχεία σάτυρας. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, και τώρα είδα ότι δεν λέγεται Glob, είναι γερμανική λέξη, ας πούμε, που σημαίνει πίστη. Οπότε έτσι δικαιολογεί και τον τίτλο, ή μάλλον ο σκηνοθέτης δικαιολογεί τον τίτλο. Πάμε να δούμε το τρέιλερ. Aber du hast deine Mama im Himmel, schau. Und die liebt dich. Die liebt dich. Deine Brüste. Nein, nein, komm, nein, 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 das tun wir nicht, nein. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig ist der Menschen. Wir schwören dir, dass Österreich wieder katholisch wird. Amen. Hat dich deine Familie rausgeschmissen? Νικό, το έχεις δει το τρέιλερ? Ορίστε. Το έχεις δει το τρέιλερ? Βεβαίως. Α, τι μου είπες, είναι κωμικό σατυρικό? Βέβαια, είναι κωμικοτραγικά περιστατικά παρουσιάζει αυτής της ουσίας. Μπορώ να σου πω ότι δεν τρελάθηκα ιδιαίτερα με το τρέιλερ. Έχει πολλά σατυρικά στοιχεία. Εγώ επιμένω ότι είναι λίγο βαριά ταινία. Εξαρτάται με ποια διάθεση θα πας να τη δεις. Αν πας να δεις ότι ρεαλιστικά μπορεί να υπάρξει... Με κανονική διάθεση. Αν πιστεύεις ότι ρεαλιστικά μπορεί να υπάρξει το συγκεκριμένο μοντέλο γυναίκα σε μια κοινωνία η οποία κάνει αυτά που κάνει και να το δεις μέσα από αυτό το πρίσμα, ναι, θα σου φανεί βαριά. Αλλά αν το δεις διαφορετικά, είναι όντως κωμικοτραγικά αυτά που κάνει. Και ο σκηνοθέτης έχει πολύ καλή αίσθηση του χιούμορ και της σάτυρας σε ένα επίπεδο και κινηματογραφικό, δηλαδή, όχι μόνο μέσα από τις ερμηνείες των ηθοποιών του ή το σενάριό του. Ναι. Λοιπόν, από το αυτομαστίγωμα που είδαμε, πάμε τώρα σε μια... πάμε σε μια άλλη ανατρεπτική ταινία. Για άλλο λόγο όμως. Επειδή είναι η πρώτη ταινία που γυρίστηκε στη Σαουδική Αραβία και μάλιστα από γυναίκα σκηνοθέτη. Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι η ταινία με τίτλο Wadja. Στα ελληνικά έχει μεταφραστεί ο τίτλος Το απαγορευμένο ποδήλατο. Είναι όντως σημαντικό το γεγονός ότι γυρίστηκε στη Σαουδική Αραβία και μάλιστα από γυναίκα σκηνοθέτη. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί στη Σαουδική Αραβία, εκτός του ότι ο κινηματογράφος εδώ και 30 χρόνια είναι κάτι παράνομο, το να πας στον κινηματογράφο, αν είσαι γυναίκα δεν έχεις δικαίωμα ψήφου και δεν μπορείς να οδηγήσεις ούτε καν ποδήλατο. Έτσι. Οπότε το ότι μια γυναίκα κατάφερε να κινηματογραφήσει υπό αντίξωες συνθήκες, να γυρίσει μια ταινία σε Σαουδική Αραβία, από μόνο του και μόνο είναι πολύ σημαντικό. Η ιστορία έχει να κάνει με ένα κοριτσάκι, τη Wadja, η οποία μεγαλώνει, είναι ένα μικρό 10χρονο κορίτσι που μεγαλώνει στα προάστια του Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, και έχει πάθει αιμονή με ένα πράσινο ποδήλατο που έχει δει και θέλει να το αγοράσει. Επί της ουσίας είχε ερωτευτεί αυτό το ποδήλατο και θέλει να κάνει τα πάντα για να το αποκτήσει. Όμως καταλαβαίνουμε όλοι, το να αποκτήσει ένα ποδήλατο ένα κορίτσι
ακριβώς επειδή θεωρείται ανήθικο, αντιμετωπίζει πάρα πολλά μεγάλα εμπόδια. Γενικά λοιπόν, η ταινία είναι συντηρητική. Δεν νομίζω. Σε γενικές γραμμές. Ενώ πέρα από την θεματολογία, ενώ τώρα ας πούμε βλέπουμε και κάποιες γυναίκες ασφαλώς που φοράνε τις μπούρκες και τα λοιπά, αλλά βλέπουμε και τις γυναίκες όπως εδώ και χωρίς μπούρκα. Επί της ουσίας η ταινία έχει μια αλληγορία. Το ποδήλατο δεν είναι επί της ουσίας το ποδήλατο, το κορίτσι δεν ψάχνει μόνο το ποδήλατο. Ψάχνει όλα αυτά για τα οποία οι γυναίκες δεν έχουν δικαιώματα στη συγκεκριμένη χώρα. Οπότε είναι μια ταινία η οποία μπορεί να φέρει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Είναι πολύ γενναιόψυχη η ματιά της σκηνοθέτηδος πάνω σε αυτή την προσπάθεια. Και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και όσοι δουν την ταινία θα το καταλάβουν, είναι ότι η πρωταγωνίστρια, η 10χρονη πρωταγωνίστρια, νομίζω λέγεται Wad Mohammed, είναι καταπληκτική. Δηλαδή δεν την είχαμε ξαναδεί, είναι καταπληκτική η ερμηνεία της. Πάντως μου αρέσει που γυρίστηκε μια τέτοια ταινία και από γυναίκα σκηνοθέτη και τη Σαουδική Αραβία. Σίγουρα αξίζει να τη δούμε. Ίσως μάθουμε και κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μην γνωρίζουμε και μέσα από την ταινία να μας δοθούν κάποια μηνύματα. Πάμε να δούμε το τρέιλερ, Νίκο. تصير بشيلتك بشيلتين لما تخسر قدام بنت اللي تدري زين عنه مش هتكلم وتدري ما بيك بيها سيكل لأي أحد يما منك إذا بغيتي شيء ما حد يقدر عليك وش عندك واقفة عنده ما انت فيها ما فيها إلا سامر جابر لا تجي روح حط راسك براس أمك ما عندكم سالفة غير العرس يعني شو نسوي فيك الحين؟ نطردك؟ وكل هذا ليش؟ عشان ما خليتك تشتري سيكل؟ وجدة تدرين بتزوجك لما نكبر صح؟ أبيك تكونين أسعد إنسانة في الدنيا. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη ταινία. Λοιπόν, δεν ξέρω ακριβώς ταινία. Τον τίτλο. Ινχαλάχ. Ινχαλάχ. Ωραία. Στα ελληνικά ανάμεσα. Πρόκειται για μια ιστορία. Το Ινχαλάχ είναι μετάφραση ανάμεσα, όχι. Ναι, στη μετάφραση είναι ανάμεσα. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει το Ινχαλάχ, για να είμαι ειλικρινής. Πρόκειται για την ιστορία μιας γιατρού από το Κεμπέκ του Καναδά, η οποία ζει στο Ισραήλ, αλλά εργάζεται ως γιατρός στα κατεχόμενα, είναι με ευτήρας και βοηθάει Παλαιστίνιες γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. Η ταινία έχει να κάνει με την συνάντηση δύο κόσμων, δηλαδή των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών, μέσα από τα μάτια μιας γιατρού, η οποία για πρώτη φορά η πρωταγωνίστρια έρχεται σε επαφή με τον πόλεμο, έρχεται σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, αποκτά φιλίες και από τις δύο πλευρές, δηλαδή και με Παλαιστίνιους και με Ισραηλινούς. Μιλάμε για μια ριζική αλλαγή στη ζωή της. Η ταινία έχει να κάνει για τα ταξίδια που κάνουν οι άνθρωποι και που ανατρέπουν όλες τις σταθερές και τα δεδομένα που έχουν στη ζωή τους. Αυτό κυρίως θέλει να μας πει. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η παραγωγή της ταινίας είναι αυτή που την γυρίσει το μέσα από τις φλόγες και τον εξαιρετικό κύριο Λαζάρ. Βασίζεται σε αληθινό σενάριο? Όχι. Σε αληθινή ιστορία, όχι. Όχι, όχι. Απλά είναι μια μυθοπλασία. Νομίζω ότι η ταινία έχει να κάνει με μια ιστορία πολέμου, αλλά και αναζήτηση ταυτότητα τελικά όχι μόνο της γιατρού, αλλά και όλων όσων εμπλέκονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Πάμε να δούμε το τρέιλερ και αυτής της ταινίας. Something for you. Salty.
Bonjour à Palestine. زوت! وكا بودكين بتاع الزوت. يمكن الولد تصلح، لازم تتأكدوا. بتروح على المستوطنة، يلا يلا. الدبابات صارت من هلا هون. You better stay. I can't. صارت تخاف منها هي. صلاة؟ Je la connais, cette face-là. Qu'est-ce qui se passe, là? She's giving birth right now. We need to get through to that hospital. Step out. What? You're not? I'm talking to him. I told you to step out right now. Toi, tu touches pas à ça, c'est ça? Je peux te dire parce qu'on est venu. Αυτή η ταινία μπορώ να σου πω ότι μου άρεσε έτσι. Από αυτό που είδαμε έχει ένα ενδιαφέρον, έχει ένα βάθος, Νίκο, και δείχνει και μια πραγματικότητα, δυστυχώς. Ναι, είναι μια ταινία που εκτελήσεται σε μια περιοχή η οποία τα τελευταία 30 χρόνια οι άνθρωποι είτε είναι από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, ζουν και δεν ζουν. Ζουν μέσα στον πόλεμο, ναι. Ακριβώς. Σε εμπόλεμη ζώνη καθημερινά, παιδιά. Ακριβώς. Μεγάλη. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε τώρα σε μια κωμωδία. Ναι. I give it a year είναι ο τίτλος της ταινίας. Ένας χρόνος είναι αρκετός. Ακριβώς. Τι ταινία είναι αυτή? Λοιπόν, είναι μια κομεντή, θα μπορούσαμε να την πούμε. Είναι σενάριο και σκηνοθεσία του Dan Mazer. Ο Dan Mazer, για όσους δεν θυμούνται, είναι αυτός που έχει κάνει τον Borat και τον Bruno. Mm. Η ιστορία έχει να κάνει με ένα ζευγάρι, το οποίο γνωρίζεται σε ένα πάρτι. Παρά το ότι είναι εντελώς, είναι διαφορετικοί χαρακτήρες και τα θέλω τους είναι ψηλοδιαφορετικά, η σχέση τους πάει καλά, είναι ευτυχισμένοι, παντρεύονται. Παρόλα αυτά όμως, όσο πλησιάζουν στην πρώτη επέτειο του γάμου τους, όλοι από το κοινωνικό τους περίγυρο παίζουν στοίχημα ότι δεν θα αντέξει ο γάμος και η σχέση αυτή και θα οδηγηθούν κάποια στιγμή στο χωρισμό. Η ταινία έχει να κάνει με το αν τελικά αυτοί οι δύο άνθρωποι θα καταφέρουν να είναι μαζί ή όχι. Μια ανάλαφρη έτσι κομεντή για πολύ χαλαρό Σαββατοκύριακο. Μάλιστα, πάμε να δούμε και αυτό το τρέιλερ, να χαλαρώσουμε λίγο. Fornication. I'll read that again. Fornication. Like this. I want to make sure I keep up the traditions of being a best man. Apparently I need to get the groom to the church on time. Tick. I need to remember the rings. Did that. And I need to have sex with a bridesmaid. Maybe when they're older. Happy 10-day anniversary. What is it? I saw you looking at it online the other day. Two Asian lesbians and a man who looks like a fat Jesus. I thought I got it made. Married a doctor. First word. Red. Innocent. Red. Sick. Lazy. Uh-huh. Stupid. Disappointment. That was 9 months ago. It's just something in our marriage that hasn't quite gelled. You realize you've married beneath yourself. You thought it could be someone better looking, better body. No. No. Right, so were there terrible sexual problems? That is lovely. I don't know how you let her slip away. No. She's too nice. She's too perfect. Holy shit. Guy, right? Yeah. It's just your type, really. You're my type. I don't really go for good looking. I need to be with you now. I'm sorry, but that dove is getting awfully close to the ceiling fan. I'm not giving up. From the minute I met you, I thought of nothing else. That's kind, boring, warm. Warm. Put the radio on if you want warm. Good with kids. So was Michael Jackson. It's a shame that they couldn't put your brain in her body.
know what I mean? That would be amazing. Although you'd be left with her brain in your body. Imagine that. Oh, my God, it's like Frankenstein, but with, like, boobs. No, joking. I do you. Literally never see another penis again. In all fairness, you've probably seen enough to be getting on with now, haven't you? I'm not calling you a whore, but I also am. Digital photo frame. We've got a camera on us, we'll have to try it out later. So that's Morocco, that's the hotel, and that's... Oh, that's doggy style. Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα έχω άλλη μία ταινία εδώ, ο Νίκο, Frances Ha. Πρέπει να σου πω ότι η περιγραφή δεν με ενθουσιάζει επίσης πάρα πολύ. Η Frances λέει ζει στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν έχει διαμέρισμα. Η Frances δουλεύει σε μία σχολή χορού, αλλά δεν είναι χορεύτρια. Η Frances έχει μία καλή φίλη, αλλά δεν μιλάνε μεταξύ τους πια. Η Frances ρίχνεται με ορμή στα όνειρά της, όσο και αν η ζωή δεν την αφήνει. Η Frances θέλει πολύ περισσότερα από αυτά που έχει, αλλά ζει τη ζωή της με περισσή χαρά και ελαφρότητα. Frances Ha. Λοιπόν, ναι. Είναι μια ταινία ενός ανθρώπου... Ναι, αν αλλάζεις που... μη δεις, σε παρακαλώ, γιατί... Ναι, είναι μια ταινία του Νόα Μπάουμαχ, ο οποίος είναι έτσι ένας ανεξάρτητος, μοντέρνος δημιουργός του σινεμά. Επί της ουσίας πρόκειται για ένα φιλμ που έχει να κάνει πάνω με βασισμένο στις ελπίδες. Ασπρόμαυρη ταινία είναι. Ναι, ασπρόμαυρη ταινία. Ελπίδες διαψεύσεις μιας 27χρονης, η οποία είναι εντελώς ονειροπαρμένη και ονειροπόλα και στην κοσμάρα, θα μπορούσαμε να πούμε, και προσπαθεί να βρει ένα νόημα στην ενήλικη ζωή της. Βλέπουμε μια ασπρόμαυρη Νέα Υόρκη. Είχαμε χρόνια να τη δούμε. Η ταινία είναι αρκετά ευχάριστη. Νομίζω ότι όσοι, αν και ασπρόμαυρο το φιλμ, όσοι επιλέξουν να παραδείγουν στις αίθουσες θα ευχαριστηθούν, γιατί έχει πολύ έξυπνο σενάριο και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στη σχέση της με τη φίλη της και με τον κοινωνικό της περίγυρο είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Οπότε είναι μια ταινία που νομίζω ότι, αν και ασπρόμαυροι, όσοι μπορούν και πάνε να αντέχουν να δουν ασπρόμαυρο σινεμά, αν και η συγκεκριμένη ταινία έχει 85 λεπτά διάρκεια, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, θα το ευχαριστηθούν. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τέλειο. Tell me the story of us. Again? We are gonna take over the world. You'll be this awesome publishing mogul. And you'll be this famous modern dancer. Have you ever done where you play fight? I don't want to. Oh, it's super fun. I know when to go. Oh my God, stop it! Damn it! Oh, sorry, you have to, like, fight back. Stop it! I said stop! Oh, so sorry. I asked you to move in with me. You said no. But I can't. You can. You don't want to. What do you do? It's kind of hard to explain. Because what you do is complicated? Because I don't really do it. So if you come with me, where? Bathroom. Really? We're still doing this? Sometimes it's good to do what you're supposed to do when you're supposed to do it. Μάλιστα, Νίκο, αυτές λοιπόν οι ταινίες της εβδομάδας. Εγώ πρέπει να σου πω ότι πέρα από κάποιες... Υπάρχει και άλλη μια ταινία, την οποία όμως θέλω να την αποφύγεις. Γιατί δεν θέλω είδα άλλη εγώ. Εγώ θέλω να αποφύγω ταινία. Όχι. Όχι. Αυτή θα θέλει να την αποφύγει. Πίστεψε με. Τι είναι, Hannibal 5. Τι είναι. Όχι. Είναι thriller. Λέγεται Το Κάλεσμα. Ναι. Είναι από τις πιο τρομακτικές ταινίες που έχουν γυρίσει τα τελευταία χρόνια.
Στα αγγλικά ο τίτλος είναι The Conjuring. Ναι. Εγώ που δεν είμαι φίλος των ταινιών τρόμου, την είδα και μπορώ να σου πω ότι μου ασκήθηκε μια πίεση κατά τη διάρκεια της ταινίας. Αυτή θα την αποφύγω, θα αποφύγω και το τρέιλερ και τα πάντα και... Ναι, καλά, το τρέιλερ δεν το συζητάμε. Το τρέιλερ, έχει τρέιλερ όμως. Έχει τρέιλερ η ταινία. Λοιπόν, δεν το συζητάμε. Η ταινία έχει να κάνει με μια οικογένεια που ζει σε μια αγόρα, σε μια φάρμα στην επαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Χάρισβιλ, και αρχίζουν να γίνονται κάποια μεταφυσικά γεγονότα. Αυτά τα μεταφυσικά γεγονότα, η πρώτη επίσημη δαιμονιολόγη, τους οποίους έχει αναγνωρίσει και ο Πάπας, ο Ed και η Lorraine Warren, κλήθηκαν να τα ερμηνεύσουν εκεί. Επί της ουσίας, η ταινία μας δείχνει πως αυτή η οικογένεια έχει στοιχειωθεί από μια δαιμονική παρουσία και βρίσκονται μπροστά σε αντιμέτωποι με φοβερά τρομακτικές καταστάσεις. Τι να γίνεται, ένας-ένας παίρνει σειρά ή τι γίνεται, πες μας λίγο γιατί πες μας λίγο την ταινία, γιατί ούτε το τρέιλερ θα δούμε, ούτε θα πάμε να τη δούμε, οπότε πες μας εσύ λίγο τι γίνεται, λοιπόν, δηλαδή οικογένεια. Τι γίνεται. Παίρνει ένα σπίτι στο οποίο έχουν γίνει πράγματα και θαύματα στο παρελθόν, το αγοράζουν αυτό το σπίτι, είναι μια φάρμα όπως είπα στο Χάρισβιλ, πολύ ωραίο σπίτι, βικτοριανό, φτιαγμένο τον περασμένο μέχρι αιώνα. Μέχρι εδώ όλα καλά, το σπίτι είναι στοιχειωμένο. Στο διατάφτα πήγαινε. Το σπίτι είναι στοιχειωμένο λοιπόν, έχουν συμβεί πράγματα και θάματα όπως είπα εκεί πέρα και αυτοί που κατοικούν τα πνεύματα που βρίσκονται στο σπίτι, μάλλον ένα κυρίως πνεύμα έχει βάλει στόχο να σκοτώσει όλη την οικογένεια. Να πούμε ότι η ιστορία είναι βγαλμένη από το προσωπικό αρχείο των Ed και Lorraine Warren και το λέω αυτό γιατί ο Ed και η Lorraine Warren ήταν πάρα πολύ γνωστοί δαιμονιολόγοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, έδιναν και διαλέξεις και έπαιρναν μέρος σε εξορκισμούς και. Και τους είχε αναγνωρίσει και ο Πάπας ως δαιμονιολόγους. Μάλιστα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι αυτή η ταινία δεν βγαίνει σε 3D, έτσι. Τι δεν βγαίνει σε... Σε 3D! Αν βγει σε 3D, νομίζω δεν θα βγει το μισό σινεμά από μέσα. Λοιπόν, ας προτιμήσουμε λοιπόν τα στρουμφάκια 3D που πήγαν και τα παιδιά μου και είδανε. Τα στρουμφάκια 3D είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Είναι πάρα πολύ και δεν είναι μόνο για παιδιά. Έτσι. Νίκος, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Και εμείς εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εύχομαι και σε εσάς ένα καλό Σαββατοκύριακο. Και αυτό που ήθελα να συμπληρώσω προηγουμένως με την ασπρόμαυρη ταινία είναι ότι έτσι, πέρα από κάποιες ειδικές ταινίες που έχουν μια αξία να είναι ασπρόμαυροι, που αφορούν κάποια ιστορικά ντοκουμέντα κτλ., γενικά νομίζω ότι έχουμε ανάγκη όλοι μας να βάλουμε λίγο χρώμα στη ζωή μας. Και αυτό εντάξει, έχει να κάνει με όλους τους τομείς. Είτε είναι σε μια ταινία που θέλουμε να δούμε έτσι κάτι χρωματιστό, κάτι έτσι να μας φτιάξει τη διάθεση. Γενικά, το χρώμα και το χαμόγελο το έχουμε ανάγκη πολύ, ειδικά αυτές τις μέρες που είναι για όλους δύσκολες. Με αυτά τα λίγα, σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι εδώ, την ίδια ώρα, infotainment, με όλα τα θέματα της ημέρας και όχι μόνο. Να είστε καλά.